Τα έβαλε όταν η οικοκυριά του Δήμου αποκορώνουν στα Χανιά, το ρεύμα των οποίων έχει κοπεί, μπορούν να κάνουν επανασύνδεση και να ωφεληθούν ακόμα και με 6.000 ευρώ, αρκεί να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αργυρό Μπενάκη. Μάλιστα, ήδη κάποιοι έχουν υποβάλει αιτήσεις. Μέχρι 6.000 ευρώ τα πληρώνει το πρόγραμμα και αν τυχόν και μείνει υπόλοιπο, γίνεται με δόσεις. Ήδη έχουμε 4 αιτήσεις να εξετάσουμε. Χρειαζόταν και κάποια περαιτέρω δικαιολογητικά να φέρουν οι άνθρωποι, τους το είπανε σήμερα τα κορίτσια. Και από εβδομάδα θα τις αξιολογήσουμε. Πιστεύουμε να καταφέρουμε να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνουν όμως οι ενδιαφερόμενοι για να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ή να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα που έχουμε βγάλει στο δελτίο τύπου και μπορώ να τα αναφέρω. 2825-3-43-12. Είναι το τηλέφωνο της προϊσταμένης κοινωνικών υπηρεσιών της κυρίας Μπενάκη Χρυσούλας και το 28253-4322, το οποίο είναι το τηλέφωνο της κοινωνικής λειτουργού της Μαργαριτάκης της Κατερίνας. Ή διαφορετικά να επικοινωνήσει με το 15902, όπου εκεί θα του δώσουν όλες τις πληροφορίες να συλλέξει τα δικαιολογητικά. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα αντίστοιχα που αφορούν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι διαφορετικά για κάθε περίπτωση. Σε γενικές γραμμές όμως αφορούν εισόδημα μικρότερο των 9.000 ευρώ κατά άτομο, περιουσιακή κατάσταση χαμηλότερη από 150.000 ευρώ. Αυτά εμείς τα βρίσκουμε από τα δικαιολογικά που προσκομίζει ο πολίτη, δηλαδή από το ε9, τα καθαριστικά, το ε1. Βασικά μόρια είναι αν έχει ανάγκη υποστήριξης μηχανήματος όπως οξυγόνο στο σπίτι. Την πρόταση έχουν λάβει οι Δήμοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Δήμος Αποκορώνου ήταν από τους πρώτους που έθεσε σε εφαρμογή το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να βοηθήσει τους ευάλωτους πολίτες. Είχαμε την υποχρέωση να συστήσουμε μια πενταμελή επιτροπή του Δήμου από αιρετούς και υπαλλήλους και μέσα από αυτή την επιτροπή σε συνάρτηση και με τον πενταψήφιο αριθμό το 15902 που ενεργοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να δεχόμαστε αιτήσεις από τους πολίτες που έχουν πρόβλημα με διακοπή της ηλεκτροδότησής τους.